Πάμε να καλωσορίσουμε εδώ τον κύριο Στέλιο Λουκίδη, καθηγητή πνευμονολογίας. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσω από τους αριθμούς που μας ανησυχούν τις τελευταίες ημέρες. Πόσο σας προβληματίζει αυτή η κάμψη της πτωτικής πορείας των κρουσμάτων που καταγράφαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πείτε μας τι φταίει. Είναι η μετάλλαξη Δέλτα, είναι ότι έχουμε χαλαρώσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Νομίζω ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό μοντέλο. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς παράγοντες να συμμετέχουν. Κάποιοι παράγοντες, τους είπατε ήδη, είναι η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Είναι η χαλάρωση των μέτρων. Και είναι σαφέστατα ότι ένα ηλικιακό εύρος, το οποίο είναι πολύ πιο ενεργό στην καθημερινότητα, είναι ανεμβολίαστο. Οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή, σε μεγάλο ποσοστό είναι ανεμβολίαστοι. Εσείς το βλέπετε, λοιπόν, συγγνώμη, και στο νοσοκομείο αυτό, το βλέπετε και στο Αττικό? Όχι, πιστεύω ότι στο Αττικό αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό εμβολιασμού, το οποίο έχει φτάσει τουλάχιστον για τους γιατρούς, μπορεί να έχει αγγίξει και το 95%. Όχι, λέω, ακούμε ότι στα νοσοκομεία μπαίνουν ολοένα και νεότεροι άνθρωποι. Σαφέστατα. Ο μέσος όρος είναι πια νομίζω τα 27 έτη και είναι οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία υπάρχουν δύο ειδών ασθενείς. Υπάρχουν οι ασθενείς των μεγαλύτερων ηλικιών ή των ευάλωτων ομάδων, οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν, και οι ασθενείς οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι και οι οποίοι πάλι δεν εμβολιάστηκαν. Δεν μπορεί όλοι οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να έχουμε την ίδια παρατήρηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι μέρος μιας συνωμοσίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι έχουμε παρατηρήσεις επιστημονικές. Δουλεύουμε χρόνια στην ιατρική. Είτε είμαστε στην Αμερική, είτε στη Μεγάλη Βρετανία, είτε στο Ισραήλ, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ελλάδα, έχουμε όλοι την ίδια παρατήρηση. Δεν μπορεί όλοι να έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας και να λέμε τα ίδια πράγματα. Και είναι κάτι, ότι... νομίζω, που είναι εντελώς πρακτικό και καθημερινό πλέον. Και φαίνεται ότι η κοινή παρατήρηση όλων σας είναι ότι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, πάντως το τέταρτο κύμα, μάλλον δεν το γλιτώνουμε. Συμφωνείτε, κύριε Λουκίδη? Θα ήθελα να είναι ένα πράγμα το οποίο να φύγει έξω από το μυαλό μου. Δεν θα ήθελα να ξαναζήσουμε πάλι τις ίδιες σκηνές. Πιστεύω ότι θα τις ζήσουμε πιθανότατα λίγο σε μικρότερο βαθμό και σε διαφορετικό ηλικιακό εύρος. Αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, αυτό το σλόγγαν που είχαμε βάλει κάποτε σαν πνευμονολογική εταιρεία, είναι στο χέρι σου να σώσεις τα πνευμόνια σου, είναι πραγματικά στο χέρι μας. Ναι. Στο χέρι μας και σε ένα μικρό τσίπημα. Σε τίποτα παραπάνω. Και θα ήθελα να σας πω τώρα, διάβαζα σήμερα το απόγευμα μια τρομερή καμπάνια των Γάλλων που λένε μας οι επιθυμητές παρενέργειες. Ναι. Και δείχνουν, δηλαδή, τους ανθρώπους να φιλούνται, να αγκαλιάζονται, να χορεύουν. Ακριβώς. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ έξυπνοι. Έξι φωτογραφίες πανέξυπνες που δείχνουν ανθρώπους που ζουν μέσα στην κοινωνία, που ξαναγκαλιάζονται, που ξαναφιλούνται, που ξαναχορεύουν, που ξαναφτάνει ο ένας κοντά στον άλλο. Αυτό το μήνυμα που λέει οι εύστοχες ή οι ευχάριστες παρενέργειες, νομίζω ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε όλοι μας. Αυτή τη ζωή θέλουμε, έτσι κι αλλιώς. Αυτό εξυπακούεται ούτως ή άλλως. Κόντρα στη φύση μας ήταν και παραμένει όλο αυτό που συμβαίνει. Το θέμα, λοιπόν, να πιστούν οι ανεμβολίαστοι, τους οποίους και αφορά, θα αφορά αυτό το ενδεχόμενο τέταρτο κύμα πανδημίας. Να ρωτήσω όμως το εξής. Πέραν από τους ανθρώπους που είτε από επιλογή, είτε από φόβο, είτε για οποιοδήποτε λόγο δεν εμβολιάζονται, υπάρχουν και τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Και ακούμε ότι αυτή η μετάλλαξη διασπείρεται πάρα πολύ εύκολα στα παιδιά. Άκουσα κάποιους συναδέλφους σήμερα να εκφράζουν την ανησυχία τους ήδη για τη νέα σχολική χρονιά. Εκεί τι γίνεται? Και δεν είναι μόνο οι 15, 16, 17 που φαίνεται ότι εκεί δρομολογείται ο εμβολιασμός τους. Νομίζω ότι εκεί έχουμε δύο συνιστώσεις. Η μία συνιστώσα είναι η ιατρική βιβλιογραφία, η οποία δεν είναι πάρα πολύ πλούσια. Υπάρχει μία μελέτη, απλώς να την αναφέρουμε για την ιστορία, με 2.500 περίπου παιδιά που ήταν από 12 χρονών έως 17, που τυχιοποιήθηκαν να πάρουν το εμβόλιο και το όχι εμβόλιο. Είχαμε 116 λοιμώξεις από τη μία πλευρά που δεν πήραν το εμβόλιο και νομίζω 4 ή 3 από την ομάδα που πήρε το εμβόλιο. Όλες ήταν όμως σχετικά ήπιες. Και το άλλο ζήτημα το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε αυτή τη μελέτη και το οποίο είναι και ένα δεύτερο μήνυμα, ότι οι άνθρωποι αυτοί προστάτευσαν και ένα διαφορετικό περιβάλλον. Το περιβάλλον που ζούσαν και δεύτερον το περιβάλλον της εκπαίδευσης, το οποίο πραγματικά αυτά τον 1,5 χρόνο έχει, σας το λέω με την πανεπιστημιακή ιδιότητα, έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα.
Άρα για τα εκεί παιδιά. Τι μπορεί να γίνει, δηλαδή να πάμε σε εμβολιασμούς αυτό... χαμηλότερων ηλικιών, δεν ξέρω αν ενδείκνυνται και όλα σε αυτά τα εμβόλια. Άλλοι λένε να, γίνει... να εμβολιαστούν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον τα παιδιά να είναι θωρακισμένα από αυτή την πλευρά. Η άποψή μου είναι, η προσωπική άποψη σε αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα όλο το εκπαιδευτικό και το παραεκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων. Πρέπει να θωρακίσουμε αυτούς πρώτα. Και από εκεί και πέρα, εάν η βιβλιογραφία, η επερχόμενη, γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες σε παιδιά σε μεγάλο βαθμό, mm-hmm. μπορέσει να μας δείξει κάποια αποτελεσματικότητα η οποία θα αφορά και την ασυμπτωματική νόσο, που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά και την ολιγοσυμπτωματική, τότε θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε με την κοινωνία, με την οικογένεια και με συνένεση, ηρεμία, χωρίς φόβο, χωρίς πανικό, χωρίς απειλές, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της επιστημονικής συζήτησης. Για μας αυτή τη στιγμή η βιβλιογραφία των παιδιών είναι πολύ περιορισμένη. Μάλιστα. Γι' αυτό με βλέπετε ότι έχω και μία επιφύλαξη στο και κομμάτι πολύ σωστά. Αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωσόνη. Καλό βράδυ.